Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Έλα και καλώς ήρθαμε, παιδιά. Καλώς ήρθαμε. Mad TV εδώ στην εκπομπάρα μας. Γιάννης Χατινάκης, τρίτη εκπομπή σήμερα. Φτάσαμε αισίως, τα καταφέραμε. Είμαστε αυτοί οι αγωνιστές και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε πάρα πολύ καλά μαζί μας. Να μην κερνάει η ψυχούλα σας, να μην σας κουράζω, να μην σας νευριάζω. Κάτι προβλήματα τώρα εγώ αποδοχής, έτσι από το πουθενά. Όχι, παιδιά, θα ξαναβρω αυτοπεποίθηση, διότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Έχουμε νέα, έχουμε προβλήματα, έχουμε ερωτικούς πόνους και έχουμε και καλεσμένοι που δεν θα είναι ακριβώς καλεσμένοι, γιατί δεν είναι και ακριβώς να πεις ότι είναι μια ξένη. Είναι μια φιλούλα εδώ πέρα της εκπομπής, μια φιλούλα δική μου που θα βγάλουμε μαζί όλη την εκπομπή. Χαρά στο κουράγιο σου, Black Velour! Μπαίνω, παιδιά! Μπες! Όρμα! Όρμα, όρμα, αμαζόνα της καρδιάς μας! Γλυκέ μου! Θα φύγω. Σου πήρα μπεζέδες. Μου πήρα... Μπεζέδες! Λοιπόν, θέλω να πεις όμως το αστείο. Λοιπόν, από πού εμπνεύστηκα. Επειδή με την Black TV Velourena έχουμε αγαπημένο σύραλ τον Dolce Vita και είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική σκηνή που τρώει η Χριστίνα Μπεζέδες με τον Αντώνη, τη οποία είχε φέρει Ασπασία και έτσι ανακάλυψαν τη σχέση Χριστίνα-Αντώνη. Πάει μετά η Χριστίνα στην Ασπασία και λέει: Θα μπεζέδες. Κλαίει η Ασπασία. Γιατί η Χριστίνα μου θα γίνει μπεζέδες. Αυτό είναι. Δεν πειράζουν οι μπεζέδες. Εμά θα μα πειράζουν. Παιδιά, οι μπεζέδες δεν έχουν ξηρού καρπού που έχω αλλεργία. Αχ, δεν ξέρω. Και πεθαίνει ο κεντρικό. Και πεθαίνει ο κεντρικό. Αγάπη το μεσαίο παίζει να έχει ξερούς καρπούς. Έχει ξερούς καρπούς, ε. Μου λένε από το κοντρόλ, μη φας, έχεις και ραδιόφωνα. Αν πεθάνω, δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει που πέθανα, που έχω ραδιόφωνα. Εγώ να μπορώ να φάω. Μπορείς να φας. Πολύ επαγγελματικό γύρισμα θαρώ που τρώει Black Velour. Ε, ωραία, εγώ θα σε ρωτώ κάποια πράγματα τώρα. Πολύ θα κάνω. Ωραίο. Μπουκωμένη θα μιλάει η κοπέλα, παιδιά. Αυτά τα όνειρα έχω εγώ για την τηλεόραση. Να μπουκώνει τη Velour και να μιλάει με τα σάλια. Ρία τηλεόραση. Ρία. Real. Real. Ρίτα Σακελαρίου. Λοιπόν. Καταπληκτικό. Εγώ τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να σου κάνω μία μήνυση στην εντευξούλα. Θα κάνω. Δεν ξέρει για μένα. Αρκετά αστείο θα έλεγε κανεί όλο αυτό. Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα και καλά ότι εγώ θα κάνω σαν ρόλο. Ωραία, ότι εγώ είμαι η Ελένη Μενεγάκη ούτω ή άλλω. Ναι. Και ότι εσύ είσαι η Ελενόρα Μελέτη. Οκ. Okay. Μπορεί να μπει στο ρόλο αυτό. Οκ. Okay. Ωραία. Σοφάκι μου λοιπόν. Πες μας, τι κάνεις, πώς είσαι αυτό το διάστημα. Λοιπόν, αυτό το διάστημα είμαι πάρα πολύ δημιουργική. Ναι. Έχω βάλει μία τάξη στα βιντεάκια μου στο YouTube. Έχω βάλει μία τάξη για τα Χριστούγεννα που έρχονται, έτσι λίγο κεράκια, λίγο πράγματα και λίγο διάφορα. Βλέπω και τον νύχτο, το Jingle Bell. Τζίγκλιμπεν. Yes, it is, yes, it is. Οπότε είμαι λίγο σε μια οργάνωση επαγγελματική. Αχα. Αυτά. Ξέρω ότι έχεις κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, φτιάχνω τα νύχια μου με κλειστά μάτια. Το οποίο θα παίξει τώρα, ναι. Το γνωρίζω. Έχει παίξει βασικά πριν από τρεις μέρες την Κυριακή. Α, έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει αυτό το βίντεο. Έχει γίνει αυτό. Α, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν. Έκανα τα νύχια μου χάλια με κλειστά μάτια. Αυτά έκανες με κλειστά μάτια. Όχι, αν έκανα αυτά με κλειστά μάτια, θα είχα πάρει Νόμπελ. Ωραία, γι' αυτό, γιατί μήπως σου έκανε κάποιο πρόμο έξτρα πριν από τις ψέματα. Μωρέ, το έχεις κάνει με κλειστά μάτια. Δεν εγώ θα μαθαίνω, πρέπει να πω εγώ. Δεν θα πιστέψουν, αγάπη. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα αυτή την ερώτηση που αναγκαστικά καταλαβαίνεις τι πρέπει να γίνει. Να μας μιλήσεις λίγο για την καριέρα αυτή, η καριέρα κόλαφος. Πώς ξεκίνησες, πώς πορεύτηκες, πού κατέληξες, γιατί είσαι εδώ, γιατί είσαι στο YouTube, γιατί κάνεις νύχια. Σε νοιάζει πολύ, ε. Καθόλου μπορεί να με νοιάζει πως άρχισες το YouTube, ειλικρινά. Λοιπόν, παιδιά. Πληρώνομαι για να σε ρωτάω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Θα κάνω ότι με νοιάζει όμως πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Εγώ είχα ξεκινήσει με ένα blog. Το blog, αν δεν ξέρεις, είναι ένα site τέλος πάντων που ανεβάζει μέσα φωτογραφίες κτλ. Και έκανε λίγο μόδα goth. Τι goth. Μόδα goth. Νεκροκεφαλές φόραγες δηλαδή. Ήταν λίγο μαύρο, λίγο dark φάση τέλος πάντων αυτό. Μετά είχα κάτι φίλους μου, τέλος πάντων YouTuber τότε και μου λέγανε ρε εσύ, τι blog και βλακίες τώρα, πήγαινε στο YouTube να τελειώνουμε. Και ξεκίνησα στο YouTube δειλά-δειλά, να ξεκινάω να ανεβάζω βίντεο. Αυτό εξελίχθηκε, μετά έγινε δουλειά. Παράλληλα ασχολούμουν και με τα νύχια. Συγγνώμη, αλλά θυμάμαι ότι μια μέρα είχα υπνίες και είχα πετάξει. Θα το πω, θα το πω και να το ψάξετε κι εσείς όλοι να το δείτε. Και είχα υπνίες και μου είχε πετάξει ένα βίντεο της Velour έτσι στα προτινόμενα στο YouTube. Χάλια. Και λέω, όχι, δεν μου έχει πετάξει αυτό. Και μπαίνω στο κανάλι της και λέω, για να δω το πρώτο της βίντεο, έτσι λίγο να έχω να κοροϊδεύω. Αγάπη, θέλεις να μπούμε κι εμείς στα πρώτα σου βιντεάκια. Δεν θα ήθελα καθόλου να μπούμε στα πρώτα μου βιντεάκια. Καλησπέρα. Και εσύ ήταν καρισμένο σε φωτογραφίες. Καθόλου δεν θα ήθελα να γίνει αυτό. Αλλάζω θέμα λοιπόν, γιατί δεν με συμφέρει όλο αυτό. Γυρνάει μπούμεραγκ πάνω μου. Λοιπόν. Ναι. Όταν άνοιξε το YouTube. Μάλιστα. Oh, yes, it's it. Yes. Τι είχε όνειρο να κάνει και αυτό που είχε όνειρο το έχει καταφέρει ή θεωρεί ότι έχει πάει ζωή σε έναν άλλο δρόμο. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα. Δηλαδή από το YouTube ήμουν σε φάση, ωραία, το κάνω και πού θα βγει, δεν ξέρω. Mm-hmm. Τίποτα.
Αυτό που μου άνοιξε όμως δρόμους ήταν με τα νύχια, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλεγα πάντα πω θέλω να κάνω τα νύχια τη Φουρέιρα και τη Μενγάκη. Τη Μενγάκη ακόμα δεν έχω καταφέρει. Τη Φουρέιρα. 1,5 χρόνο, αγαπή. Πώς ήταν η Ελένη Φουρέιρα σε πελάτησα. Αχ, αγαπημένη, ήταν η καλύτερη. Ναι. Κυρία. Τα πληρώνω να κάνω ράντι. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Σου λέγε και τίποτα τσινάκι από τη δουλειά, έκανα κουτσεμπολιό έτσι λίγο. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάναμε έτσι το κουσκούς μας όσο μπορούμε και δύο. Ήταν χαλαρή εννοώ. Πάρα πολύ. Ευγενέστατη. Καλό παιδί, ρε παιδί μου. Πολύ καλό παιδί. Ελένη Φουρέιρα, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μέσα μου αεράκι. Άρα, αγαπημένη πελάτη είναι η Ελένη Φουρέιρα, πιστεύεις, δικιά σου. Από τις γνωστές. Γενικά. Από τις γνώσεις, ναι, θα έλεγα ότι ήταν η Ελένη μια πολύ καλή. Αλλά έχω και πολύ καλές, δηλαδή. Μάλιστα. Έχεις κάποιο αγαπημένο βίντεο που έχεις ανεβάσει στο κανάλι σου και λες αυτό, ναι, είναι το αγαπημένο μου βίντεο. Αγάπη, νομίζω όλη η σειρά Off-Cam. Το αγαπημένο σου Off-Cam. Το αγαπημένο σου Off-Cam. Ρε εσύ, τώρα δεν μπορώ, θα τσατιστούν όλοι άμα πω. Ωραία, προετοιμάσαι να τσατιστώ εγώ που με έχεις απέναντί σου και μπορεί να κάνω πολύ άσχημα πράγματα. Μπορώ κι εγώ όμως να κάνω άσχημα πράγματα. Ωραία, λοιπόν. Ποιο το αγαπημένο σου Off-Cam μίλα. Λοιπόν, κοίταξε, αντικειμενικά τώρα και επειδή δεν είσαι μπροστά, ήταν και εσένα και τη Κική. Ήταν τα δύο πιο real Off-Cam που έχω κάνει ποτέ μου. Δηλαδή, ήσασταν τι να σα πω, σα ρώταγα κάτι, παπ, όλα τα λέγατε. Αυτό μα έχει πάει. Μα βλέπουμε κάποια πλάνα σου με κάποιε καρδιέ, με κάποια ροζ φούτρ εδώ πέρα. Ευτυχώς που δεν μπήκε το προηγούμενο βίντεο. Έγινε. Εδώ πέρα η κοπέλα έχει προσπαθήσει, έχει κάνει κάποιες μπούκλες για να μιλήσει στο YouTube, έχει φορέσει κάποιο ροζ μπομπόν, χάρη την παρέ με την Ασπρούλα. Είσαι πάρα πολύ καλή. Είσαι αυτή η κεντρική παρουσιάστρια στο YouTube που όλοι θέλουμε. Σοφία Ντόντι, ακά. Black Balloon. Σοφία Ντόντι. Εδώ τι να λες, τι κάνεις όλο αυτό με το εδώ χέρι το Μαρινέλα. Κάνεις Q&A, αγάπη. Κάνεις Q&A. Λέω τον πόνο μου. Κάνεις τη χαρτιά μου. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που κουνάω γενικά πολλά πράγματα πάνω όταν μιλάω. Κι εγώ ούτως ή άλλως χρόνια τώρα κουνιέμαι. Λοιπόν. Ωραία. Μια ερώτηση που και εμένα με αφορά η γνώμη σου ούτως ή άλλως γιατί αφορά και τη δική μου την εργασία. Πιστεύεις ότι το YouTube έχει μέλλον το ίδιο με αυτό που έχει, ενώ με το ήδη υπάρχον, με την ήδη υπάρχουσα δύναμη, ή το μέλλον το TikTok θα μεταφερθεί κάπου όλο αυτό το YouTube και θα χάσει έγκλη. Όχι. Θεωρώ ότι YouTube και τηλεόραση πάνε μαζί με μια σκάλα διαφοράς και πάντα αυτά θα πηγαίνουν και θα ανεβαίνουν και απλά θα υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες που είναι, ρε παιδί μου, πάλι. Μπορείς να γίνεις και γνωστός και να κάνεις και δουλειά και να κάνεις πολύ content και. Αλλά νομίζω. Ξέρεις ποτέ. Βγήκε το TikTok, δηλαδή που ήταν μόνο βίντεο. Ναι, το TikTok βγήκε πριν από 3 χρόνια. Σκέψω πριν 3 χρόνια λέγαμε εντάξει, δεν θα βγει κάτι μετά το Instagram. Και πριν, από το Facebook, και πριν υπήρχε το Facebook. Και λέγαμε δεν θα βγει κάτι μετά το Facebook. Και μετά βγήκε Instagram και. Μια αναδρομή λοιπόν μέσα στα social media με τη Σοφία Ντότη, Black Velour, μια μηχανή του χρόνου εδώ πέρα. Πρέπει να φύγουμε σε ένα break, με ενημερώνουν από το Control. Να φάμε και τις... Να φάει τους μπεζέδες η Σοφία Ντότη, γιατί έχει έρθει εδώ πέρα Excel, θα πάει και γυμναστήριο μετά και μας έχει πρίξει ότι πρέπει να φύγει τώρα. Θα κάτσεις όμως λίγο ακόμα. Θα κάτσω λίγο. Σε όλη την εκπομπή εννοώ. Εντάξει, θα κάτσω σε όλη την εκπομπή. Φύγαμε εμείς για break, μην το κουνήσεις ρούπι, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, έχουμε να λύσουμε και ερωτικούς πόνους. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε για σήμερα. Φύγαμε και επανερχόμαστε. Τα τάμπλετ, παιδιά, δεν είμαι κατάλληλος γιατί... Έλα τα σαρωμένα θηρίκια! Πάμε τα πουρέιτζερ λίγο να χορέψουμε. Επανήλθαμε, παιδιά, Matt TV. Είμαστε και πάλι εδώ, ελπίζουμε να χαίρεστε που μας βλέπετε. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, δεν σας βλέπουμε βέβαια. Αλλά κάνουμε μια ωραία παρέουλα, θα έλεγε κανείς, έτσι. Πολύ όμορφη παρέουλα. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα με τη Σοφία Ντόντι, ή αλλιώς για τον κόσμο, για το κοινό, αυτό το πλήθος που ακολουθεί και αγαπάει τη Σοφία Ντόντι, Black Velour, έτσι το ονομάζουν. Έχουμε παιχνίδι. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τη Σοφία Ντόντι. Πάρα πολύ, γι' αυτό για πες. Σίδε από πριν είσαι πολύ χαρούμενο με το παιχνίδι. Σκάσε, λέγε. Θα παίξουμε μπουκάλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω κάποιες ερωτησούλες, έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρικες, και εσύ να απαντάς με πλήρη ειλικρίνεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό, αγαπή, είναι ανάκριση. Ναι, δεν θα σε ρωτήσω προσωπικά σου ζητήματα. Θα σε ρωτήσω κάποια πιο light πράγματα εδώ πέρα. Μας ρώτα προσωπικά. Δεν είμαστε εσύ, Ελιά Ροπούλου, εδώ πέρα. Είμαστε κάποιο Matt TV, λίγο κάποια ποιότητα θα έλεγε κάποιο. Ελένη. Έτσι, λοιπόν, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου έχει κάνει κάποιος ενώ του κάνεις τα νύχια. Να χορεύει, να τραγουδάει, να κάνει τα χέρια Μαρινέλα, τι συμβαίνει. Το χειρότερο πράγμα είναι να κουνιέται. Αλλά εν τέλει, παιδιά, το είδα μετά τα νύχια. Μου κόλλησε τσίχλα κάτω από το τραπέζι. Γυφτιά τελείως. Παιδιά, δεν τρέπεστε λίγο να είστε βρωμιάριδες. Δεν γίνεται. Χτίστε την τσίχλα σε ένα χαρτάκι, πέτε τη σε ένα κάδο. Για το όνομα αγάπη, του Θεού. Την είδα από κάτω έτσι πασαλημένη και λέω τόση ώρα εγώ την σε έκανα τα νύχια. Και μου το πέταξε από κάτω. Παιδιά, αυτό είναι βρωμιά. Αυτό είναι άξεστος άνθρωπος είναι αυτός. Δεν το δέχομαι εγώ τώρα αυτό. Θα σου πω και χειρότερο. Τι όλο έχουν κάνει. Κόβω το τελευταίο νύχι, παιδιά. Είχε καρκαντέλα. Όχι, δεν είχε απλά καρκαντέλα. Είχε όλο το κερί τη
και ρήθρα του μελισσοκόμου. Δεν ξέρω πώ να το πω. Είχε βγάλει σοδιά από αυτή. Όλο, όλο. Και, όπως, και δεν το είχα δει γιατί το κόβω. Και λέω εντάξει, πέφτει στην πετσέτα και ανάποδο γυρίζει και το βλέπω ανάποδα και λέω τι είναι αυτό, Παναγία μου. Ήταν η καρκαντέλα από το αυτή. Παιδιά, αρχικά εξηγήστε μου λίγο για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ειδονίζονται να βγάζουν κερί από τα αυτή. Και είναι εξαιρετική σοδιά έβγαλα και χάλια. Σήμερα. Τη φυλάξω να τη θυμάμαι. Χάλια. Γιατί λείπα μια κάποια μπιγκόνια, αφήστε τα αυτιά σα καθαρά, βάλτε μια παντονέτα. Παναγία μου. Λοιπόν, σε ποιον θα μπορούσες να κάνεις νύχια every day, κάθε μέρα. Διάσημο να πω. Οποιονδήποτε. Μπορεί να πεις σε μένα, μπορεί να πεις τη μαμά σου, μπορεί να πεις κάποιον άλλο, τον Αρκούδο Φερρυπίν. Μπορεί και διάσημο. Σε διάσημο θα έλεγα και το Ελενάκι μας που λέγαμε και πριν. Ελενάκι Φουρεϊράκι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και το Ελενάκι Μενεγάκι. Και Μενεγάκι θα έκανα. Παλεύεις, μπας και έρθει, ε. Το παλετιό σου είναι αυτό. Σε αυτό να κάνεις τη μάχη. Σε ανθρώπους που νιώθω άνετα, ρε παιδί μου, τώρα θα έκανα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πω κάποιο συγκεκριμένο. Ωραία, θα πω ότι η Βίκη. Δεν την ξέρει κανείς. Αλλά εγώ την αγαπώ. Να σε καλά, Βίκη μου, τα φιλιά. Βίκη μου, σ' αγαπώ. Λοιπόν, σ' αρέσουν πιο πολύ τα vlogs. Καλησπέρα. Ή τα studio story time καταστάσεις. Πόσο έχεις γεράσει. Αρκετά με αυτή την ερώτηση, δε, δηλαδή. Μ' αρέσει, κοίταξε να δεις, τα vlogs τα αγαπώ, γιατί πολύ απλά είναι, το θεωρώ σαν ημερολόγιο το vlog στο κανάλι μου. Δηλαδή, λέω, α, είχα πάει στην Ισλανδία, κάτσε να δω πώς είχα περάσει. Και αντί να τα γράφω, κάνω vlogs και τα θυμάμαι. Βέβαια, δεν μπορούν να τα πούνε όλα δημόσια αυτά που τραβάω. Να μπουνε, αλλά μ' αρέσει το vlogs πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτή την απάντηση. Ναι, κάπως με ενδιαφέρει αρκετά. Δηλαδή, απορούσα, λέω, τι να προτιμάει η Σοφία Ντόντι. Σαν ημερολόγιο, αγαπή, να το δεις. Ημερολόγιο της Σόφης. Όχι, Παναγιά μου. Λοιπόν, να τρως κάθε μέρα burger ή chicken nuggets. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό, αρχικά. Μακαρόνια, ό,τι έχει σχέση με μακαρόνια. Ωραία. Το δεύτερο αγαπημένο φαγητό. Μακαρόνια, μετά είναι το σουβλάκι. Λες και η κοπέλα παντάει πια για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αγάπη, είναι δύσκολο το φαγητό. Μια πολύ σοβαρή ερώτηση είναι. Είναι πολύ σοβαρή, γιατί εγώ αγχώνομαι αυτή τη στιγμή για να πιάνει ο συντριώτη, ότι μπορεί να μου πεις εσύ πρέπει να το τρως μέχρι να πεθάνεις αυτό το φαγητό. Και εγώ δεν θα σου το πω, αγάπη. Δεν θα σε αναγκάσει να τρως κάποιο φαγητό μέχρι να πεθάνεις. Δεν με φορά τι θα τρως. Τρώω ό,τι θέλεις. Έχουμε πρόβλημα. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, σουβλάκια, μακαρόνια. Ό,τι... Ωραία, σουβλάκι, μακαρόνια. Αυτό θέλουμε να μας απαντήσεις. Α, μακαρόνια. Μακαρόνια, ωραία, τόσο απλό ήταν. Δεν θα σε αναγκάσει κανείς να κάνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί αγχώθηκα. Το πιο δύσκολο πράγμα ως YouTuber είναι. Παιδιά, είναι η έκθεση. Η έκθεση. Σε όλους μας, νομίζω είναι η έκθεση. Όσο το αγαπάμε, τόσο δύσκολο είναι, θεωρώ. Δηλαδή, μπορεί να αγαπάς να έρχονται ο κόσμος να σε χαιρετάει, αλλά μπορεί και να πνίγεσαι ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν σε βιάσει κάποιος σε μια πολύ δύσκολη στιγμή έξω, που μπορεί να κλαις, που μου έχει τύχει να κλαίω για κάτι και να έρθουν να με χαιρετήσουν, είσαι λίγο άβολα και λες, αυτή τη στιγμή δεν έχω προσωπική ζωή. Κλαίς. Είσαι πολύ ψύχραιμος άνθρωπος. Δεν κλαίω. Σπάνια κλαίω. Δεν χαώνεσαι γενικά. Δεν είσαι, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος. Δεν κάνω overthinking. Δεν κάνεις overthinking. Είσαι πάρα πολύ ψύχραιμος άνθρωπος, πάρα πολύ λογικός. Δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί να σε έχει πετύχει σε μια στιγμή που. Να είσαι κάπως άσχημα. Γιάννη μου, θες να μιλήσουμε για σένα. Θα μιλήσουμε για την επόμενη ερώτηση. Κάποια στιγμή που θα σου ξαναπάρω στην έντευξη. Γιατί έχω τα ενία της εκπομπής αυτής. Ωραία. Λοιπόν, το control μου λέει κάτι, συγγνώμη. Μάλιστα. Συγγνώμη, πρέπει να πάμε σε break, Σοφία Ντόντι. Το control ναι, έχει break, γίνει break, πια πάρα πολύ ρουσλάνα και ζει πολεμίστρια. Με διατάζουν, οπότε πάμε σε break και επανερχόμαστε Mad TV με Σοφία Ντόντι για πολλά παραπάνω. Δώστε τραγούδι! Έχουμε ρίξει πάρα πολύ χορό στο εδώ πολύ, πέρα στο ΜΑΤ και κάπως νιώθω ότι εγώ έχω παθαίνω μια υπερκόπωση. Δεν είναι και η ηλικία μας για τόσο χορό. Δεν είμαστε πια έτοιμοι για όλο αυτό. Καλώς ήρθατε και πάλι, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας βλέπετε και περνάμε έτσι πολύ ωραία τα μεσημέρια μας. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα μεσημέρια. Έχουμε Σοφία Ντόντι στην παρέα μας. Γεια σας, παιδιά. Black Velour. Yeah. You are this Black Velour. Black Velour is here. Yeah, oh my god. Oh my god, guys. And yes, it is, θα πω εγώ. Και τώρα ήρθε η στιγμή με την Black Velour να συζητήσουμε κάποια θεματάκια της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε παρέα. Ωραία. Θα ήθελες, Σοφία Ντόντι? Θα ήθελα πάρα πολύ. Ας πέσει το on. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό που λες, νομίζω. Δεν είναι κάπου τηλεοπτικό. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, ένας φίλος, ναι, γιατί είναι αρκετά φίλος μας σίγουρα αυτός, ναι, απειλεί με ξόρκια τους διαρρήκτες του για να το επιτρέψουν τα κλεμμένα. Δηλαδή, σου λέει, θα πάω στη Μαντάμ Ζαϊρά με τη μικρή και τη μεγάλη Αρκάνε και θα δείτε τι έχετε να πάθετε, κοπρίτες. Γίνεται και με γκόμεν αυτό. Λοιπόν, ας μην πάμε σε αυτή τη σελίδα, ας μην πάμε σε αυτόν τον δρόμο της τηλεόρασης. Θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο στην... Τι, είσαι από το κοντρόλ, παλί μου. Χάρη Καπότερ, θα πω εγώ. Όχι ακριβώς Χάρη Πότερ. Το μήνυμα, παιδιά, πιστεύετε ότι βλέπω μέχρι εκεί. Α, μου το έχετε στο iPod, συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, το μήνυμα λέει... Είναι και μια ηλικία, παιδιά, ο άνθρωπος. Ηρεμήστε λίγο. Δεν θέλω να ξεχνάμε τις ηλικίες του πάνελ. Λοιπόν, τέλος. Σημαντικό μήνυμα. Μάλιστα. Για τους κλέφτες που μπήκαν στο διαμέρισμά μου στις 26-27 Αυγούστου
Να πω και την οδό, θα την πω. Οδό Σταδίου στην Πηλαία. Έχασες κάτι προσωπικό, κακό για σένα. Τώρα μπορώ να σου κάνω ένα ξόρκι με μία κατάρα στην ύπαρξή σου. Παιδιά, όχι, κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνά στον νοικοκύρη. Εάν δεν φέρετε γρήγορα όλα τα προσωπικά μου κλεμμένα αντικείμενα στην αστυνομία με αυτό το απόκομα, το ξόρκι μου θα χτυπήσει εσάς ή κάποιον που αγαπάτε. Ανάγκη μου, δυσίωνα πράγματα. Και θα σας κάνει να αρρωστήσετε. Όχι, παιδιά! Αυτό είναι μια προσωπική προειδοποίηση προς εσάς. Γεια σου! Μάλιστα το είχε γράψει και στα αγγλικά. Α, για μας. Και είναι αγγλόφωνο. Για μας τους ξενόγλωσσους. Για στα αγγλικά στην περίπτωση που οι διαρρήκτες δεν είναι Έλληνες. Όμορφα. Αγάπη, θα μπορούσα να είμαι εγώ. Σε μια απελπισία. Μην είσαι εσύ, αγάπη. Μην είμαι εγώ. Και τα κλεμμένα είναι κάποιο γκόμενο, κάποια κλεμμένα αξιοπρέπεια που δεν υπάρχει πια. Κάτι μπορεί να είναι. Κάτι σίγουρα είναι. Σχίζομαι λίγο με αυτόν τον ανθρωπάκο. Όχι, παιδιά, εγώ τα φοβάμαι πάρα πολύ τα μάγια. Δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν ξέρω καν αν αυτά γυρνάνε όλα πίσω σου. Σίγουρα γυρνάνε, είπαμε. Κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνά στον νοικοκύρη. Και τα μαγικά. Και τα μαγικά. Δηλαδή μακριά από τα μαγιολίκια. Συγγνώμη, αγαπημένο κοντρόλ, μου έχετε γράψει και άλλη είδηση γιατί δεν μπορώ εδώ πέρα να την εντοπίσω. Βαρεθήκατε να γράψετε δεύτερη είδηση, κοντρόλ. Θα μπουν τα πράγματα σε τάξη εδώ πέρα. Μποϊκοτάζ. Μποϊκοτάζ. Σήμερα που ήρθα εγώ. Λοιπόν. Θα πάμε λοιπόν σε break αφού το κοντρόλ δεν μου θα έχει φέρει άλλη είδηση. Μπορούμε τα δικά μας νεάκια βέβαια. Ωραία, ναι, άμα θες. Αλλά καλό θα ήταν για να συνεχίσει αυτή η εκπομπή να μην τα πούμε. Ναι. Οπότε θα περάσουμε σε κάποιο break, έτσι κάποιες μικρές διαφημισούλες και επανερχόμαστε δρυμύτεροι εδώ πέρα. Μάτι, TV με Σοφία, τότε καλεσμένη. Δώσε μου τραγούδι, δώσε μου και break, μην τρελαθώ. Έλα, παιδιά. Έλα και επανήλθαμε. Όπα, Παναγιά μου, έξαλλη Σοφία Ντόντι. Έχω πει τώρα πολύ στο ζουμί εδώ πέρα. Είσαι λίγο στο ζουμί, αγάπη μου φαίνεται, έτσι. Έτσι. Αυτή τη τηλεόραση θέλουμε, παιδιά. Αυτό είναι η τηλεόραση εδώ πέρα στο MAD TV με Γιάννη και την Άκη. Περνάμε τα μεσημέρια μας πάρα πολύ ωραία. Ομορφά. Παιδιά, μήπως η εκπομπή από το κτουμάτι το μαστί Γιάννης. Η Ελένη γιατί το έχει κάνει η Ελένη. Αγάπη πρέπει. Και εγώ με το έχω Γιάννη, δεν καταλαβαίνω. Απαιτώ να γίνει Γιάννη. Ο Γιάννη Κατινάκη και η παρέα του. Τι μου λέτε. Ένα χρόνο εμπειρία. Θα το έχω ξεχάσει νομίζω εγώ σε ένα χρόνο αυτό, Πλανάστε πλάνη νεκτρά. Λοιπόν. Ξανάρχομαι. Τώρα, παιδιά, είναι αυτή η στιγμή ναι. Που Σοφία Ντόντι μου θα λύσουμε τα ερωτικά του κόσμου. Λες και εμείς έχουμε πετύχει τα δικά μας ερωτικά και έχουμε το θράσος να λύνουμε και τα. Όχι τα ερωτικά, γενικά προβλήματα. Συγγνώμη, πλέγω εγώ το μυαλό μου. Πεινασμένο καρβέλι ονειρεύεται. Λοιπόν, πάμε να λύσουμε πρώτο προβληματάκι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι πολύ ανυπομονή. Πώς αντιδράς. Ναι. Όταν κάποιος καλεσμένος έρχεται σπίτι σου, μάλιστα. Βγάζει τα παπούτσια του και αυτά χτυκιοβρωμούν. Εγώ τον πετάω έξω από το σπίτι μου. Αγάπη, εγώ θα πω μην τα βγάζεις, δεν χρειάζεται. Τι λες, παιδάκι μου, θα κουμπίσεις. Καλύτερα να κουμπίσεις παρά να ζέχνει, αγάπη. Μετά κάνεις με ένα. Δεν μπορώ να πω τώρα. Μια χλωρίνη και τέλος. Με τη βρωμοποδαρουσέλα θα πει που έχει πατήσει κάτω, ρακάτω, έχει πατήσει ό,τι σκατολογεί. Αντέχεις την μπόχα. Δεν αντέχω όμως μετά και το CD μου γιατί έχω κύψει χαναγκασμούς. Δεν αντέχω να μου πεις με το παπούτσι μέσα στο σπίτι. Εγώ δεν μπορώ. Θα σε διώξω απλά. Δεν πρόκειται ούτε με παπούτσι να μου πεις, ούτε με βροποδαρουσέλα. Άμα νιώσω ότι το πόδι μυρίζει, ας πω ή πήγαινε πλήσου ή φύγε από το σπίτι μου. Το Γιάννη τον αγαπώ γιατί την πρώτη φορά που μπήκε σπίτι μου δεν ρώτησε καν. Απλά έβγαλε τα παπουτσάκια του και μπήκε. Αυτό είναι το σωστό για μένα. Τι μου λέτε, συγγνώμη. Με ενημερώνω από το κοντρόλ, υπάρχουν κάποια πλαστικά που μπαίνουν στα παπούτσια. Οι σακουλίτσες που βάζεις μέσα το πόδι σου ναι. Και μπαίνει σακουλίτσα, πώς μπαίνει στις εντατικές. Μακριά από εμάς. Καθόλου δυσίωνο δηλαδή όλο αυτό. Θα μου θυμίσει αρρώστιες πράγματα που δεν θέλω να θυμηθώ. Θα με ρίξει ψυχολογικά. Χτύπα ξύλο, αγάπη. Θα χτυπήσω, κάτσε. Μου είχε πει η Σοφία Ντόντι ότι έχει να ψάξει κανένα καφέ. Θα τα πω, θα τα πω. Στην τηλεόραση το πέρα θα υποθούν ότι η Σοφία Ντόντι κάθε φορά που ακούει κάτι δυσίωνο έχει ψυχαναγκασμό να παίρνει αυτό που άκουσε από αυτή τη νοερά και να χτυπάει κάποιο ξύλο. Και εδώ. Είμαστε πολύ καλά σε αυτή την εκπομπή. Άρα εσύ προτείνεις Σοφία και κοντρόλ να φέρετε κάποια πλαστικά παπούτσια, κάποιες σακούλες και να κυκλοφορεί έτσι άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Αγάπη, δεν θα κάνω παρέα με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε. Ωραία, παιδιά, αυτό άλλαξε φίλους. Ξέρεις κάτι, αν έχεις το κουράγιο να του πεις ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, βρωμάνε τα πόδια σου, σε παρακαλώ πήγαινε πλύντα. Ναι, αυτό κι εγώ. Πώς ήταν με τη μίξα που λέγαμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Ναι, τη στηρίζω πάρα πολύ την ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια, παιδιά. Χτυκιοβρωμή, στραβά πλήσου. Άιντε, δεν έχεις κουράσει. Αγάπη, λοιπόν. Λίγο βρωμάνε τα πόδια σου. Αγάπη, λίγο βρωμοσκυλά. Ναι. Βρωμοσκυλά τα ποδαράκια σου. Λοιπόν. Δεύτερη ερώτηση. Τι κάνεις, εγώ θα είμαι αυτή η νέα παρέα. Εάν μια νέα παρέα σε φωνάζει συνεχώς με λάθος όνομα, δηλαδή αντί για Σοφία σε λένε Μαρία. Μαρία Κάρι. Τίποτα, χαίστηκα. Μην είμαστε τηλεοπτική Σοφία, Ντόντι, χαίστηκα, για το όνομα του Θεού πια. Κοίτα, δεν με απασχολεί εμένα. Με πιάνει εγωισμός μου, δεν δέχομαι να με φωνάζει με άλλο όνομα. Εντάξει, ένα θα το κάνει λάθος, δύο θα το κάνει λάθος. Πόσο θα το κάνει λάθος. Όχι, κοντρόλ, αν με λέγανε Ελένη δεν θα με πείραζε γιατί μιλάνε με το πραγματικό Ελένη μου όνομα. Ελένη γυρνάει. Ελένη με ένα εγώ, γυρνάω και στο Ελένη. Σας έτερα, έχω εκπαιδευτεί. Ελένη. Χαρό του βάλε. Γεια.
Είναι αυτή η κατάσταση. Δεν με πειράζει. Εντάξει, θα το κάνει μία-δύο και εγώ το μπορώ να το έχω κάνει. Μετά θα, την τρίτη θα το καταλάβει, πιστεύω. Εγώ το φόρεσα με άλλο όνομα και αυτόν. Βαγγέλη. Αν το λέγανε Βαγγέλη, τον έκανα Ξύμανδρο. Ωραία. Καλησπέρα. Α, το κάνω γενικά εγώ αυτό, να ξέρει. Ναι. Εγώ βέβαια δεν το κάνω επειδή δεν ξεχνάω ονόματα. Άρα δεν μπορεί να δεν λε την ο Ιχολίπτη μα, δεν ξέρω αν μα ακούει τώρα Ιχολίπτη ο Στέφανο. Στέφανη, σε πανώ. Αν υπάρχει ο Στέφανο, τον έλεγα σοκ. Δεν είναι. Αν δεν θα το δει κάποια στιγμή. Εγώ τον Ιχολίπτη τον έλεγα Σοκράτη, Στέλιο. Κάτι από σίγμα, α μην επεκταθώ. Και μέχρι να καταλάβω τον ένα Στέφανο πέρασαν κάποιοι αιώνες. Σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θυμούνται ονόματα, με νευριάζουν όμως ταυτόχρονα. Δέχομαι να το κάνω εγώ, μην το κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι εγωιστικό. Το ξέρουμε πάρα πολύ. Είμαι Λέων Μοροσκόπο Σκορπιό. Έχω το δικαίωμα να είμαι εγωιστή. Αγάπη, δεν γίνεται έτσι να ζήσει αυτή τη ζωή. Ε? Δεν γίνεται να ζήσει αυτή τη ζωή έτσι, εγωιστή. Παναγία μου. Το κοντρόλ, θα το κοθούμε το κοντρόλ. Θα κλείσω, παιδιά, θα κλείσω και τώρα με το Θεό. Κλείνουμε την εκπομπή. Κλείνουμε εκπομπή. Παιδιά, νιώθω ότι είμαι κανονικά εφρύντα από το παραπέντε που τσακώνεται με το κοντρόλ στον αέρα. Το 0,0. Τσακώνομαι και λίγο μόνος μου, εγώ ούτως ή άλλως. Λοιπόν, παιδιά, κάπως τελειώσαμε για σήμερα, θεωρώ. Είχαμε Σοφία Ντότη μαζί μας και είμαστε. Να ξανάρθω. Να ξανάρθω όποτε θέλει. Να ξανάρθω. Μην θέλει όμως μπεζέδες που θα πεθάνω από το σπίτι. Να ξανάρθω. Α, ένα γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω και αυτό το πλοίο. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Δώσε φίλη στον κόσμο σου την καμερά σου. Τι εκείνη η καμερά σου μπορεί. Είμαι ελεύθερη όποιο θέλει. Θα φύγω με τα πελπισιά τη τότε. Και εγώ πάψα να ενδιαφέρεται κάποιον. Ναι, άστα αυτά. I'm free. Παρότι πιστεύω ότι δεν το περιμένετε αυτό, είμαι ελεύθερο. Ναι, και λοιπόν. Εγώ. Φιλάκια, να είστε φιλάκια, καλά. Γεια σας. Τα λέμε tomorrow. Γεια. Yeah.